Ο Βέρνερ Χέρτζοκ είναι ένα από του πιο διάσημου Γερμανού σκηνοθέτε, θεμελιωτή του Γερμανικού Νέου Κύματο, ο οποίο μα έχει χαρίσει εκεντρικέ ταινίε όπω το Αγκύρε, η Μάστιγα του Θεού, το Ένιγμα του Κάσπαρ Χάουζερ, Φιτ και πολλέ άλλε. Η σκηνοθετική του διαδρομή ξεπερνά τι τέσσερι δεκαετίε με πολλέ σημαντικέ στιγμέ. 16 ταινίε από αυτή την πληθωρική πορεία επιλέχθηκαν τώρα για να αποτελέσουν μια πολύ εντυπωσιακή Blu-ray συλλογή. Πέρα από τι δημοφιλεί πολύ βραβευμένε παραγωγέ υπάρχουν και λιγότερο γνωστέ ταινίε όπω το Ακόμα και η Νάνι ξεκίνησαν μικρή, που είναι η δεύτερη μεγάλου μικρή τύπου στενία του, αλλά και ντοκιμαντέρ. Έχω ασχοληθεί με θέματα που είναι τουλάχιστον ασυνήθιστα. Έχω γυρίσει ταινία με νάνους, έχω σκηνοθετήσει φιλμ όπου όλοι οι ηθοποίοι ήταν σε ύπνωση, έχω κάνει σκηνές στην Ανταρκτική. Έχω γυρίσει ό,τι και να φανταστείτε, πολύ δύσκολα θέματα. Έχω κινηματογραφήσει οφθαλμαπάτες, έχω δουλέψει στα όρια σε πέντε ταινίες με τον τρελό ηθοποιό Κλάου Κίνσκι. Το 1979 ο Χέρτζοκ γυρίζει το βαρό καριστούργημα Νοσφαιρά του Ο Δράκουλα τη Νύχτα με τον Κλάου Κίνσκι και την Ιζαμπέλα Τζανί, επιτυχάνοντα να αποσπάσει εκπληκτικέ ερμηνείε από τους του πρωταγωνιστέ του. Για πολύ καιρό ήμουν ο νεότερο στην ηλικία στα γυρίσματα που έκανα. Στι πρώτε μου ταινίε. Ξεκίνησα να γυρίζω τι πρώτε μεγάλου μήκου ταινίες μου όταν ήμουν 23-24. Ήμουν πάντα ο μικρότερο στο πλατό. Um, no, Πραγματικά uh, φρόντισα πολύ καλά του ηθοποιού μου. Really Ήξεραν ότι έβγαιναν well. πολύ καλοί στι ταινίε μου. My... Συνήθω yeah. βγάζουν τον καλύτερό του σε αυτό όταν δουλεύουν μαζί μου. It's... Αυτό το γνωρίζουν It's... πολύ καλά. I know it. Ο πανεγματικό γερμανό σκηνοθέτη συνεργάστηκε στην καινούργια του ταινία Η Βασίλισσα τη Ερήμου με την Νικόλ Κίτμαν. Το φιλμ περιγράφει τη ζωή τη Βρετανίδα εξερευνήτρια αρχαιολόγου και πολιτικού Γκέρτρουτ Μπέλ. Οι περισσότερε ταινίε μου έχουν να κάνουν με άντρε. Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, αντιλήφθηκα ότι τα πάω πολύ καλύτερα με τι γυναίκε. Uh, Η Νικόλ Κίτμαν είναι αξιοθαύμαστη. And, uh, I, Μερικές φορές σκέφτομαι ότι έπρεπε να κάνω ταινίες για γυναίκες σε όλη μου τη ζωή. Ο Χέρτζοκ κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσία το 1982 στο Φεστιβάλ των Κανών για το Φίτς Καράλτο. Ο πρωταγωνιστής ήταν για άλλη μια φορά ο ανεπανάληπτος Κλάου Κίνσκι, ο οποίος παίζει έναν Ιρλανδό τρελό στο Περού που προσπαθεί να μεταφέρει ένα ποταμόπλιο από τη μια πλευρά του Αμαζονίου σε μια άλλη. Η συλλογή Blu-ray κυκλοφορεί πλέον στο εμπόριο.